Καλημέρα κύριε Δουζίνα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στην ωραία Ελλάδα από το Λονδίνο. Σας φαίνεται ωραία. Είναι καλός και αυτές δύο μέρες είναι πολύ καλός εκείνος. Ναι. Πάει καλά και τότε να μου και είσαι ευχαριστημένος και γι' αυτό. Το πολιτικό κλίμα είναι καλό. Το πολιτικό κλίμα τι να κάνουμε. Για δύο μέρες μόνο για να κάνω κάποιες διαλέξεις και να εξετάσω και ένα διδακτορικό φοιτητή μου και να δω και το κλίμα. Λέτε, το κλίμα, αυτό, είμαστε 50 μέρες πριν από το Brexit, βρισκόμαστε δηλαδή κοντά στο τέλος μιας παρτίδας, το οποίο μπορεί να τελειώσει με το χειρότερο τρόπο ή να μην τελειώσει κιόλας καθόλου. Είμαστε δηλαδή όλος ο Βρετανικός λαός, είμαστε σε μια κατάσταση αγωνίας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 1,5 μήνα. Είναι τρομερό. Προχωράμε προς το κρεμό και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Και δεν αποκλείεται, το συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Παπαγιαννίδη, η αίσθησή του είναι, η εντύπωσή του είναι ότι μπορεί να δοθεί μια παράταση ακόμη και να γίνουν παράλληλες συζητήσεις για πολλά θέματα. Να δούμε. Έχετε δίκιο, αλλά αυτό δεν είναι η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης, η οποία μόλις προχθές η κυρία Μέη στην Βουλή είπε ότι εγώ δεν ζητάω καμία παράταση. Και προφανώς παίζει ένα παιχνίδι πίεσης και εκβιασμού προς τους βουλευτές της, διότι βασικά οι βουλευτές της είναι εκείνοι οι οποίοι δεν την βοηθούν να περάσει από τη Βουλή αυτό τη συμφωνία που είχε κάνει με την Ευρώπη, και τους πιέζει λέγοντας ότι θα πάμε μέχρι τις 26-27 Μαρτίου με 29 την τελική ημερομηνία και θα δούμε. Δηλαδή τους πιέζει ότι εάν δεν δεχτείτε είτε αυτό που σας έχω πει μέχρι στιγμής ή κάποια ελαφρώς βελτιωμένη μορφή, αλλά θα είναι πάρα πολύ ελαφρά βελτιωμένη, οι Ευρωπαίοι λένε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, τότε θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία. Μπορεί να αρχίσει μια πίεση στους βουλευτές, τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, πάρτε αυτά που σας δίνω, γιατί η εναλλακτική είναι πολύ χειρότερη. Και μέσα σε αυτή τη λογική του εκβιασμού, λέει επίσης ότι εγώ δεν ζητάω καμιά παράταση των διαπραγματεύσεων. Κύριε Δουζίνα, μιας και το συζητάμε αυτό το θέμα και καλά κάνουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι από τα θέματα που δεσπόζουν στην Ευρώπη. Λογικό είναι αυτό, αν δει κανείς το ειδικό βάρος της Αγγλίας ως χώρα σε όλους τους τομείς. Να σας ρωτήσω το εξής. Είναι μια άσκηση πίεσης μόνο προς τους βουλευτές της, είναι και μια επίδειξη αποφασιστικότητας, μπλόφα ή μη δεν ξέρω, προς τις Βρυξέλλες? Είναι σαν να λέει, κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε ότι θα χάσετε τουλάχιστον όσο θα χάσουμε και εμείς αναλογικά, εάν δεν πάμε σε μια συμφωνία. Αν πάμε δηλαδή σε ένα άτακτο Brexit, ας το πούμε έτσι, σε ένα ουδόλως βελούδινο διαζύγιο. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που το φοβούνται. Μήπως ενέχει και αυτό το χαρακτήρα η στάση της ΜΕΗ? Προφανώς έχει και αυτό το χαρακτήρα και θα πρόσθετα εδώ ότι νομίζω ότι γνωρίζει δηλώσεις που έχουν γίνει από Ευρωπαίους αξιωματούχους, είναι αφού παράδεκτες. Δηλαδή, βέβαια, τώρα να πάνε στην κόλαση, αυτό ζητούσαμε και νωρίτερα. Ναι, να πάνε στην κόλαση οι οπαδοί του Brexit, δεν το λες αυτό, ας πούμε. Ναι, είναι απαξιωτικά, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να λέγονται σε μια διαπραγμάτευση και σίγουρα σε μια διαπραγμάτευση είναι ένα μεγάλο λαό, ένα μεγάλο πολιτισμό και ένα πολιτισμό και ένα λαό ο οποίος έχει βέβαια κάνει τις μεγάλες αυτοκρατορίες και έχει καταπιέσει λαούς, αλλά από την άλλη πλευρά έχει βοηθήσει και στους μεγάλους πολέμους και στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη. Να πω όμως κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί έτσι πολύ και το οποίο το συζητάω εγώ όταν έρχομαι εδώ σαν αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων για αυτά τα θέματα και συζητάω με ανώτερους υπαλλήλους των Βρετανικών Υπουργείων, ότι οι Βρετανοί έχουν αρχίσει τώρα για πρώτη φορά να βλέπουμε τι έγινε στην Ελλάδα το 2015. Δηλαδή τότε γύρω από το λεγόμενο Brexit, η Ελλάδα προσπάθησε, η κυβέρνησή μας προσπάθησε με μια μεγάλη λαϊκή αποδοχή και νομιμοποίηση και τα λοιπά και με το ψήφισμα, αλλά και βέβαια με τη μεγάλη νίκη του Γενάρη, να διαπραγματευτεί κάποιες μορφής αλλαγή της λιτότητας, μείωση της λιτότητας με τα και την ελάφρυνση του ελληνικού λαού και των μνημονιακών υποχρεώσεων. Και οι Ευρωπαίοι στείλωσαν τα πόδια τους κάτω και είπαν δεν γίνεται, ας πούμε, και τελικά οδήγησαν βέβαια σε τα αποτελέσματα που ξέρουμε. Οι Βρετανοί δεν το είχαν κοιτάξει αυτό μέχρι πρόσφατα. Και τώρα υπάρχει εδώ μια συζήτηση, η οποία δεν έχει γίνει όμως δημοσίως, που λένε να κοιτάξουμε τι έγινε στην Ελλάδα, ότι η Ευρώπη, περνώντας μια τεράστια υπαρξιακή κρίση σε όλα τα θέματα,
και με το θέμα της Ελλάδας, το πρόβλημα της Ελλάδας του 2015 και με το Brexit σήμερα, βρίσκει έναν τρόπο για να ενωθεί προσωρινά, τεχνητά, τα ευρωπαϊκά κράτη δηλαδή, γύρω από τη θέση της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Απέναντι στον εκάστοτε αμφισβητή, ας το πούμε έτσι. Μπράβο. Και επομένως υπάρχουν ορισμένες τέτοιες παραλληλισμοί για το πώς χρησιμοποιείται ο εκάστοτε εχθρός εντός εισαγωγικών και γίνεται, μεταβάλλεται σε εχθρό. Δεν είναι όμως, κύριε Βουζίνα, πολύ ευδιάκριτες οι διαφορές και δεν αναφέρομαι μόνο στο μέγεθος των οικονομιών. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο ήταν υποχρεωμένη, ενώ της είχαν κλείσει την στρόφιγγα οι δανειστές, να αποπληρώνει δόσεις μνημονίων. Η Αγγλία δεν έχει τέτοιες δεσμεύσεις και είναι Αγγλία. Ναι, έχετε απολύτως δίκιο, γι' αυτό είπα ότι αυτή η συζήτηση γίνεται υπογείως και ψάχνουν να βρούνε και ρωτάγανε και εμένα, ας πούμε, για τις λεπτομέρειες του τι συνέβη ακριβώς. Προφανώς δεν υπάρχει σύγκριση σε αυτό το επίπεδο. Το ποιο είναι το διακύβευμα, ποια είναι τα μεγέθη της οικονομίας, ποια είναι τα μεγέθη και η σημασία, η πολιτισμική και το συμβουλικό κεφάλαιο των δύο κρατών και των δύο λαών. Προφανώς έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά, το κοινό στοιχείο είναι αυτή η λογική ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει σχέση με ένα κράτος, με ένα κράτος μέλος. Προκειμένο και θα κάνουμε μια κοινή γραμμή γύρω από αυτό, θα μας βοηθήσει να βρούμε ορισμένες συνεννέσεις μεταξύ μας και μετά θα την ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος. Αυτό συνέβη με την Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο και τις πραγματεύσεις της περίφημες τότε που οδήγησαν στον συμβιβασμό με τους Έλληνες και αυτό φαίνεται να γίνεται αυτή τη στιγμή. Οι Ευρωπαίοι συνεχώς λένε αυτά που λέγανε και στην Ελλάδα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά σας δίνουμε και δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Και αν κοιτάξουμε τις δηλώσεις, αυτές που λέγανε κάτι Ευρωπαίοι, Βρετανοί, ανώτερη κρατική λειτουργή, ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμοιες. Υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στα δύο. Μάλιστα. Ναι. Αλλά, πάντων, για να πάμε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων, να προλάβουμε να το συζητήσουμε. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι ακούτε πράγματα, ενώ από αυτά που λέγονται στην Ελλάδα, ας πούμε για το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, που με γνώμονα τη γνώση που έχετε για το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα σας κάνουν και καγχάζετε, δεν ξέρω, βγαίνετε από τα ρούχα σας, δεν ξέρω τι γίνεται. Όλα αυτά, αλλά να ξεκινήσουμε για το πώς καγχάζουμε αυτά που λέγονται για την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα. Η παραπληροφόρηση η οποία υπήρξε σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία βέβαια γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά εστιάστηκε στο θέμα των πανεπιστημίων και τη σχέση ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων γύρω από την συνταγματική ανθρώπινη, η παραπληροφόρηση είναι τρομερή. Να σας πω μερικά πράγματα μόνο. Υπόθηκε στη Βουλή από την κυρία Κεραμέως, η οποία είναι η υπεύθυνος για τα θέματα παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, ότι το 2017 έφυγαν από την Ελλάδα 37.500 φοιτητές. Όταν της απάντησα εγώ ότι αυτό είναι τελείως λάθος και σύμφωνα με την έκθεση του ΑΔΥΠ, που είναι η αρχή της αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 37.500 φοιτητές είναι σε όλο το εξωτερικό, σε όλα τα ξένα πανεπιστήμια και δεν φύγανε από την Ελλάδα 37.500 σε ένα χρόνο. Δεν το διόρθωσε και αναγκάστηκε αργότερα να το διορθώσει και τα πρακτικά της Βουλής. Λοιπόν, τα στοιχεία, επειδή δεν λέγονται δημοσίως και σε αυτό ίσως να φταίμε κι εμείς, είναι ότι πέρσι, το τέλος του 2017, ήταν 37.500 Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό. Η αύξησή τους στη διάρκεια της κρίσης ήταν σχετικά μικρή. Το 2011 ήταν 29.500 και το 2017 γίνανε 37.500. Υπήρξε αύξηση, αλλά όχι τεράστια. Δεύτερον, ότι ενώ η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών σε σχέση με τον πληθυσμό της, που είναι 6,58%, μόνο το 0,34% αυτών των φοιτητών των Ελλήνων σπουδάζει στο εξωτερικό. Επομένως, τα νούμερα καταρχάς σε σχέση με την Ελλάδα δεν είναι τόσο δραματικά όσο μας λένε. 35.000 φεύγουν κάθε χρόνο και τέτοια. Δεν έχει συμβεί μια τέτοια τεράστια έξοδος Ελλήνων για να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Υπήρχε πάντα μια υψηλή φοιτητική μετανάστευση, υψηλότερη από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η οποία έχει αυξηθεί αρκετά βέβαια, αλλά δεν είναι τόσο καταστροφική και τόσο τεράστια όπως μας λένε. Αλλά να πάμε τώρα στο περίφημο θέμα της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, της δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων κτλ. Όλα τα μεγάλα κράτη και όλες οι μεγάλες οικογένειες κρατών έχουν δημιουργήσει τα δικά τους συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι και διαφορετικά. Στην Ευρώπη, την υπηρετική Ευρώπη, ήταν συνήθως το κράτος το οποίο δημιούργησε πανεπιστήμια. Στις ΗΠΑ, πριν
να γίνουν ανεξάρτητο κράτος, δημιουργηθήκανε με καταπιστεύματα και κληροδοτήματα. Αυτά τα πανεπιστήμια που ακούμε τώρα, το Χάρβαρντ, το Γέλ, τα μεγάλα, όταν ακόμα το κράτος δεν υπήρχε, ήταν απικία βρετανική. Και μετά, βέβαια, δημιουργηθήκανε τα μεγάλα κρατικά πανεπιστήμια και εκεί έχουμε ένα μείγμα ανάμεσα σε ιδιωτικά. Δεν είναι όμως το Χάρβαρντ και το Γέλ, διάφορα άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δημιουργηθήκανε κυρίως στον 20ο αιώνα και κρατικά και βέβαια την τρίτη κατηγορία των δημοσίων που λέμε. Που έχουν τα καταπιστεύουν. Να πάμε τώρα στην Αγγλία, δεν ξέρω τι καλύτερα. Τα μεγάλα πάλι πανεπιστήμια εδώ, Oxford, Cambridge, το Λονδίνο, είναι και αυτά πανεπιστήμια που φτιαχτήκανε μέσα από καταπιστεύματα είτε κληροδοτήματα πριν να ασχοληθεί το κράτος με την τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον 12ο, 13ο μέχρι το 19ο αιώνα. Τον 20ο αιώνα υπήρξε μεγάλη κυβερνητική παρέμβαση. Και έτσι φτιάχτηκε ένα ενιαίο πανεπιστημιακό σύστημα στην Βρετανία, το οποίο έγινε πιθανόν και το καλύτερο στον κόσμο στο μέσο όρο περίπου, και το οποίο είχε μεγάλη, τα πανεπιστήμια έχουν μεγάλη ανεξαρτησία από το κράτος, αλλά χρηματοδοτούσε από το κράτος. Nice. Και όταν άρχισε η μεγάλη αύξηση του αριθμού των φοιτητών στη δεκαετία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη δεκαετία του 60, τότε όχι μόνο δεν υπήρχαν δίδακτρα, δηλαδή το κράτος πλήρωνε για να λειτουργούν τα δημόσια πανεπιστήμια του, αλλά αντίθετα οι φοιτητές έπαιρναν και το λεγόμενο maintenance grant, δηλαδή μια χρηματοδότηση για να μπορούν να ζουν χωρίς να εξαρτώνται από τους γονείς. Όλοι οι φοιτητές και ανεξάρτητα από το εισόδημα του γονιού. Είχαμε λοιπόν το κράτος να πληρώνει τα δίδακτρα, το ανάλογο που χρειαζόταν το κάθε πανεπιστήμιο για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του τη διδακτική και ταυτόχρονα οι φοιτητές έπαιρναν αυτό το επίδομα το οποίο το έδινε η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος που ήταν γραμμένοι για να μπορούν να σπουδάζουν. Και να τελειώσω την ιστορία, η αλλαγή προς το σύστημα των διδάσκων που έχουμε σήμερα γίνεται ακριβώς πριν από 20 χρόνια, όλο το 1998, τόσο πρόσφατα, ο Τόνι Μπλέα, το Εργατικό Κόμμα, εισάγει δίδακτρα 1.000 λιρών το χρόνο, τα λέγανε top-up fees, δηλαδή δίδακτρα για να συμπληρώνουν αυτά τα οποία τα λεφτά που έδινε το κράτος για κάθε φοιτητή στα πανεπιστήμια για να μπορούν να δουλεύουν. Το 2004 οι συντηρητικοί τα πηγαίνουν στις 3.000 λίρες και μετά γίνεται το εξής τρομερό, το οποίο με μια έννοια θα το δούμε και στην Ελλάδα αν προχωρούσαν, και ευτυχώς δεν θα γίνει, οι μεταρρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή αποφασίζει η κυβέρνηση τώρα η συντηρητική ότι δεν θέλει το κράτος και δεν πρέπει το κράτος να πληρώνει στα πανεπιστήμια ένα ποσό περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού του, έτσι ώστε να έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για τη διδασκαλία, δηλαδή το κομμάτι του προϋπολογισμού που πήγαινε για τις διδακτικές ανάγκες, αφαιρεί αυτό το ποσό από τον προϋπολογισμό το κρατικό και βέβαια σταματάει να πιέσει τα πανεπιστήμια. Και τους λέει τώρα βάλτε εσείς δίδακτρα όσα θέλετε για να κλείσετε αυτή την τρύπα που έχει δημιουργηθεί. Και φτάνουμε στην κατάσταση των 9.000 λιρών που έχουν τώρα τα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Γιατί όμως? Διότι είχαμε την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή, αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός. Δηλαδή τη μίκρυνση των κρατικών δαπανών και τη μεταφορά αυτού το οποίο έδινε το κράτος για ένα δημόσιο αγαθό, εν προκειμένου την παιδεία, στις τσέπες των πελατών, διότι οι φοιτητές μας τώρα είναι πελάτες εδώ στην Αγγλία. Αυτό λοιπόν θα δούμε και στην Ελλάδα, θα έλεγα, διότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εάν δημιουργείται ένα σύστημα ιδιωτικών λεγόμενων πανεπιστημίων, πιθανόν μετά από αναθεώρηση του άρθρου 16, τότε θα ήταν απολύτως λογικό να φύγει η μικρή, η συχνή χρηματοδότηση που υπάρχει στα δημόσια πανεπιστήμια, να μειωθεί δραματικά. Και τότε ο μόνος τρόπος για να αποφευθεί η χρεοκοπία πανεπιστημίων θα είναι τα δίδαχτρα, τα οποία θα έχουν και το ύψος το ανάλογο και θα είναι δυσβάσταχτα κτλ. Ακριβώς. Μας λένε πάρα πολλά ψέματα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι οι πολιτικές εκείνες τις οποίες θέλει να εφηθήσει και να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία σε όλο το επίπεδο του κοινωνικού κράτους, βέβαια και στην παιδεία, οι οποίες έχουν οδηγήσει
αυτά τα μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια ναι. να έχουν υψηλά δίδα. Να έχουμε δηλαδή ένα κοινωνικό δαρβινισμό και στο πεδίο της εκπαίδευσης, εν πάση περιπτώσει. Όποιος μπορεί, μπορεί. Όποιος δεν μπορεί, δεν θα μορφωθεί. Δεν υποχρέωσε κανενός να μεριμνήσει γι' αυτόν. Αναφέρατε, κύριε Δουζίνα, διεξοδικά αυτά που γίνονται στην Αγγλία. Τα της Αμερικής, ως σχόλιο σε αυτό που είπε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή. Το διάβασα από έναν που ξέρει καλά την αμερικάνικη πραγματικότητα σε social media. Γνωστός είναι, δεν έχει σημασία ποιος είναι. Έγραψε το εξής, ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε πως στην Αμερική με υποτροφίες όλοι όσοι δεν είναι πλούσιοι σπουδάζουν. Το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Απόλυτο ψέμα. Μα ακόμη και αν έχεις δει αμερικάνικες ταινίες, το καταλαβαίνεις. Η αγωνία του πώς θα βρω τα λεφτά για δίδαχτρα. Δηλαδή δουλειές του ποδαριού, παραοικονομία από φοιτητές μόνο και μόνο για να πληρώνουν. Εκείνο το οποίο διάβασα στα social media και μου κίνησε την περιέργεια και άρχισα να το ψάχνω λιγάκι, είναι το εξής. Ξέρετε στα στρατεύματα τα αμερικάνικα στο Ιράκ πόσοι ήταν φαντάροι που είχαν καταταγεί εκεί για να βρουν χρήματα για διδαχτρά? Ήταν συγκλονιστικό. Ναι, και να προσθέσω τώρα κάτι σε αυτό το θέμα που λέτε και το οποίο είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο μπορούν οι φοιτητές και στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά το 2010 που εισήχθησαν στα υψηλά αδίδακτα και στην Αγγλία μπορούν να χρηματοδοτούν σπουδές τους. Οι Αμερικάνοι το είχαν κάνει νωρίτερα, τώρα το έκανε και οι Άγγλοι. Δημιουργήσαν ειδικές τράπεζες οι οποίες δίνουν δάνεια στους φοιτητές με τα οποία πληρώνουν, ξεπληρώνουν, υποτίθεται τα δίδακτρά τους. Και τα οποία θα τα πληρώσουν, θα αποπληρώσουν αυτά τα δάνεια εφόρου ζωής. Με μια μορφή αύξησης του μηνιαίου του ετήσιου τους φόρου, του φόρου εισοδήματος, με το οποίο το ξεπληρώνουμε. Αυτό το σύστημα των δανείων καταλήγει στο εξής. Οι φοιτητές μας τώρα από το 2010 και μετά έπρεπε να πάρουν δάνειο, γιατί διαφορετικά δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στο πανεπιστήμιο. Τελειώνουν τις σπουδές τους μετά από 3-4 χρόνια με ένα δάνειο του επίπεδου των 50 με 60.000 ευρώ, το οποίο πρέπει να το αποπληρώσουν σε όλο τον εργάσιμο τους βίο στο μέλλον, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Πάρα πολύ αδυνατούν. Διότι δεν είναι το θέμα τώρα για τα 3 χρόνια ή τα 4 να πάνε να σπουδάσει. Είναι την υπόλοιπη ζωή. Αδυνατούν να πληρώσουν. Έχουμε δηλαδή τα κόκκινα δάνεια που έχουν στην Ελλάδα, εμπροκειμένου και γίνεται συζήτηση σε σχέση με την πρώτη κατοικία. Εδώ υπάρχει σε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει πάει στο πανεπιστήμιο. Και είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Αυτός ήταν ο λόγος ότι στις προηγούμενες εκλογές το εργατικό κόμμα του Κόρμπιν κατέβηκε με πολιτική να καταργήσει πλήρως τα δίδακα στα πανεπιστήμια και είχε κάνει μια πλήρη αξιολόγηση των χρημάτων τα οποία θα χρειαζόταν γι' αυτό και τους τρόπους με τους οποίους θα κάλυπτε αυτή την τρύπα. Και ως αποτέλεσμα εν μέρη και αυτής της πολιτικής πήγε τόσο καλά, κέρδισε δε όλες τις έδρες οι οποίες βρίσκονται σε πανεπιστήμιο πόλεις. Επομένως εδώ πέρα γίνεται ένας μεγάλος αγώνας ανάμεσα στην προσπάθεια των κρατών της Βρετανίας προκειμένου να επιστρέψει σε ένα σύστημα στο οποίο η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό από τη μία πλευρά, το έχει ανάγκη το κράτος και η κοινωνία, και από την άλλη δικαίωμα των φοιτητών στην προσωπική τους ανάπτυξη. Και αυτό δεν μπορεί να λυθεί με τα ιδιωτικά, διότι τα ψέματα τα οποία λέγονται όταν λένε για το Harvard και το Yale και το Oxford και το Cambridge, που δεν είναι ιδιωτικά όπως σας είπα, είναι δημόσια πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά που ξέρουμε στην Τουρκία και στα βόρεια, στα κατεχόμενα της Κύπρου, και το οποίο τα ξέρω γιατί εγώ είμαι αναγκατεμένος στην επιτροπή που έφτιαξε το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τη Νομική Σχολή, το κρατικό πανεπιστήμιο, δεν είναι πανεπιστήμια, είναι χοντρικά αυτό που θα λέγαμε φροντιστήρια. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς και επειδή. Επειδή έχουμε σχεδόν τελειώσει, κύριε Δουζίνα, θα έλεγα το εξής. Στο μέλλον να συζητήσουμε, εδώ να βάλουμε και τη διεθνή εμπειρία, δύο θέματα. Το ένα εκ των οποίων φαντάζομαι πως στην ελληνική πραγματικότητα θα είναι πολύ έντονο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τι θα κάνουν? Μήπως ένα κέντρο σπουδών που δεν ξέρουμε αν είναι κατάλληλο και για κέντρο σπουδών θα βαφτιστεί πανεπιστήμιο και θα λέμε ότι έχουμε πανεπιστήμιο? Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο που πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή είναι και η ελευθερία που πρέπει να έχει η έρευνα, η ακαδημαϊκή διαδικασία. Εάν εγώ για παράδειγμα έχω μια εταιρεία
και έχω ένα πανεπιστήμιο. Υπάρχει περίπτωση τα πορίσματα, ας πούμε στη βιολογία, δεν ξέρω πού, του πανεπιστημίου μου να μην είναι συμβατά με τα συμφέροντά μου? Είναι σαν να χρηματοδοτώ ένα, έτσι δεν είναι, σαν να χρηματοδοτώ ένα συνέδριο που θα βγάλει το δικό μου προϊόν, επειδή το χρηματοδοτώ, ντε και καλά, ως το καλύτερο που υπάρχει. Έχετε απολύτως, τα θέματα είναι πάρα πολλά, διότι προφανώς για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ή πρέπει να οργανώνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα έπρεπε να πάμε στις αξίες, τι πάμε να πετύχουμε. Ακριβώς. Διότι αυτές θα μας δώσουν και τις πολιτικές και ακριβώς, το ακριβώς. Και αυτό δεν συζητιέται δυστυχώς καθόλου. Έχετε απολύτως δίκιο σε όλα αυτά. Να πω μόνο τελειώνοντας ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία αναφέρονται συνεχώς στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα δεν είναι πανεπιστήμια, είναι εργοστάσια παραγωγής και έκδοσης πτυχίων. Μάλιστα. Δεν είναι πανεπιστήμια, δεν είναι ότι να έχουν όλες τις επιστήμες όπως είναι το πανεπιστήμιο. Δεν κάνουν έρευνα και βασικά όμως δεν έχουν καμία λογική ανάπτυξη προσωπικότητας. Και να τελειώσω με ένα πολύ τελευταίο. Εγώ στην Αγγλία τώρα που είμαι εδώ και βλέπω όλη αυτή την αγωνία και την ανασφάλεια του Brexit, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα λόγω της αλαζονίας, της υπερφύελης αλαζονίας των συντηρητικών πολιτικών, του Κάμερον και της Μέη, οι οποίοι θεωρώντας ότι έχουν ένα κληρονομικό δικαίωμα στην εξουσία, έκαναν πρώτα το δημοψήφισμα μετά τις εκλογές. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα παράλληλα παραδειγμοί ανάμεσα στην ακριβική ελίτ την πολιτική και στην ελληνική ελίτ του κ. Μητσοτάκη. Κύριε Δουζήρα, να είστε καλά. Για όλα αυτά και ειδικά για τα εκπαιδευτικά.